Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και YouTuber. Για να βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει πως δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε στην αρχική σελίδα του καναλιού μου στο YouTube. Είστε ευπρόσδεκτοι να μπείτε και να ξαναμπείτε εδώ στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο, που είναι συνήθως καθημερινός. Και παίρνω την ευκαιρία σε αυτό το βίντεο να σας μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτον, θέλω να σας μιλήσω για τα βιβλία μου. Τα βιβλία μου, τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει το 21, τον Ιούνιο του 21, και έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», και είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να αναλύσει και να απομυθοποιήσει τον έρωτα. Έχουμε βάλει τον τίτλο, τον υπότιτλο «Αυτός ο αδιάγνωστος», γιατί το βιβλίο αυτό γράφτηκε ενώ το κανάλι μας ήταν σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια της καραντίνας, μετά από εισήγηση όλων εσάς, γιατί πολύ συχνά στο κανάλι μιλάμε για αδιάγνωστες συνθήκες και καταστάσεις. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι χρήσιμο και για ανθρώπους που είναι single, που είναι μόνοι στη ζωή, που δεν έχουν ερωτικό σύντροφο, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στις σχέσεις. Έχω ξεκινήσει κάπως προθύστερα, δείχνω πρώτα το τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο, αυτό που κυκλοφόρησε το 2019, έχει τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος». Και είναι το πρώτο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο εξηγεί όρους όπως το mobbing, το bullying, το ghosting, το gaslighting κλπ. Είναι ένα βιβλίο δηλαδή το οποίο εξηγεί τι σημαίνει ψυχολογικός πόλεμος, τι σημαίνει ψυχολογική βία δηλαδή, και τις διάφορες μορφές ψυχολογικής βίας, ποιες είναι, πώς τις αντιλαμβανόμαστε, πώς αντιλαμβανόμαστε όταν είμαστε θύμα ψυχολογικής βίας και πώς μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να ξεφύγουμε από αυτό. Το προηγούμενο βιβλίο μου, το «Ψυχολογικό πόλεμο» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι το βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο δεν είναι ένα βιβλίο για να χωρίσουν οι άνθρωποι, όχι, είναι ένα βιβλίο που, όπως λέει στο εξώφυλλο, επαναπροσδιορίστε τη σχέση ή το γάμο σας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά ζευγάρια να εξυγειάνουν τη σχέση τους και έχει βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να πάρουν την απόφαση για τη μόνη υγιή διέξοδο που είναι το να τελειώσουν τη σχέση τους. Είναι ένα βιβλίο που ξέρω ότι πολλοί κόσμος ντρέπεται να το κρατάει ή να το πάρει στο σπίτι και να φαίνεται το εξώφυλλο. Αξίζει όμως να διαβαστεί και από ανθρώπους που είναι μόνοι και από ανθρώπους που είναι σε σχέση. Και εδώ είναι το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2017. Το «Να μείνω ή να φύγω» έχει κυκλοφορήσει το 2018. Και πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δεν απευθύνεται μόνο σε μαμάδες, παρόλο που λέει είναι έναν ορθόδοξο εγχειρίδιο μητρότητας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πώς το μεγάλωμα μας, πώς η παιδική μας ηλικία έχει παίξει το ρόλο που έχει παίξει, ώστε να βρισκόμαστε στο κανάλι αυτό. Πέραν αυτών των τεσσάρων βιβλίων μου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, υπάρχουν και τα δύο πρώτα βιβλία που έχω γράψει, τα οποία είχαν εκδοθεί από κυπριακούς εκδοτικούς οίκους. Το πρώτο βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας» που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το 2005, και το βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή» που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το 2011. Αυτά τα δύο βιβλία αυτή τη στιγμή είναι σε έλλειψη. Μπορεί όμως κάποιος να με ακούσει να διαβάζω τα βιβλία αυτά, αν μπει στη λειτουργία συμμετοχής στο κανάλι. Η λειτουργία συμμετοχής στο κανάλι είναι μια λειτουργία στην οποία κάποιος πληρώνει μια μηνιαία συνδρομή, είτε 4,99 ευρώ το μήνα, είτε 9,99 ευρώ το μήνα, που έχει ως benefits, ως ωφέλη, να έχετε πρόσβαση σε όλα τα βίντεο που είναι για τους ανθρώπους που είναι στη συμμετοχή. Το πρώτο playlist στη συμμετοχή είναι το playlist που διαβάζω και αναλύω και εξηγώ και συζητώ για το, από το βιβλίο «Με ανατομία μιας γυναίκας». Το δεύτερο είναι το playlist και, που διαβάζω και συζητώ από το βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή». Και μετά υπάρχουν και άλλα playlist που διαβάσαμε και συζητήσαμε άλλα βιβλία στη συμμετοχή, όπως είναι το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», όπως είναι το βιβλίο «Για τα όρια», όπως είναι το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» και όπως είναι το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά» από την Dr. Sue Johnson, που διαβάζουμε αυτή την περίοδο στη συμμετοχή.
ξέχασα και το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» του Σκοτ Πεκ έχουμε διαβάσει και έχουμε σχολιάσει στη συμμετοχή. Είναι πολλά, μα μπείτε θα δείτε. Όποιος μπει στη συμμετοχή, όποιος μπαίνει στη συμμετοχή, έχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο και τα προηγούμενα. Και επίσης η συμμετοχή είναι ένας τρόπος ώστε κάποιος να συνεισφέρει τρόπον την οικονομικά στο κανάλι, ούτως ώστε να είναι όσο πιο βιώσιμο. Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω, και είναι κάτι που δεν το κάνω συχνά, θέλω να σας ζητήσω να πατάτε like στα βίντεο σου. Γιατί έχω μάθει πρόσφατα, ναι, ότι ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει περισσότερο τα βίντεο που έχουν περισσότερα likes. Άρα για να επεκταθούμε, για να αποκτήσουμε περισσότερους συνδρομητές στο κανάλι μας, αυτή τη στιγμή έχουμε, θα σας πω ακριβώς πόσους συνδρομητές έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 68.000 συνδρομητές και 30.500.000 θεάσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές και να πολλαπλασιάσουμε και τα εκατομμύρια των θεάσεων που έχουμε στο κανάλι μας. Και ο βασικός και ο κυριότερος λόγος είναι για να ωφεληθούν περισσότεροι άνθρωποι αποκτώντας γνώσεις ψυχοεκπαίδευσης, προβληματιζόμενοι δημιουργικά γύρω από τα ζητήματα που τους απασχολούν και γενόμενοι μέλη μιας αγαπητικής ψυχοεκπαιδευτικής κοινότητας όπως τη δική μας εδώ στο YouTube. Όσοι είστε καιρό εδώ, ήδη γνωρίζετε πως σχόλια και προφίλ τα οποία προκαλούν τοξικότητα αποκρύπτονται από το κανάλι και ότι αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος ψυχικά και συναισθηματικά, ούτως ώστε να μοιραστεί οποιοδήποτε τα ζητήματα που τον απασχολούν και να μοιραστεί ιδέες, απόψεις και να μάθει. Να μάθει για την ψυχολογία, για την ψυχοεκπαίδευση, για την ψυχοθεραπεία και για την πνευματικότητα. Τα βίντεο στο κανάλι μας σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία ή τη διάγνωση από κάποιον ειδικό, είναι όμως χρήσιμα όσον αφορά στην καλλιέργεια ενός κλίματος πνευματικότητας και ψυχοεκπαιδευτικής γνώσης στους σύγχρονους ανθρώπους. Έχετε την αγάπη μου.